Συνέβη και αυτό. Το έργο ανάπλασης στην καρδιά του Ηρακλείου σταμάτησε λόγω έλλειψης πλακών. Ακούγεται ως αστείο, όμως δεν είναι πλάκα, με τους καταστηματάρχες να εκφράζουν την έντονη αντίδρασή τους για τις νέες καθυστερήσεις. 4 χρόνια για να τελειώσει ένα έργο. 4 χρόνια που θα το πείτε σε όλο τον κόσμο και δεν θα γελάνε και οι πέτρες. Τώρα πάμε να τελειώσουμε, λέει, γιατί έχετε σταματήσει, δεν ξέρω, λέει, δεν έχουμε πλάκες. Δεν ξέρω, η οργάνωση, δεν ξέρω ότι χρειάζονται πλάκες να τελειώσω το έργο. Ξέρω, εγώ κάνω έργο στο σπίτι μου, ξέρω ότι θα χρειαστώ τόσα τετραγωνικά και θα πάρω και λίγο παραπάνω για να τελειώσει το έργο. Τώρα φτάνουμε στα τελειώματα και λένε δεν έχουμε πλάκες να τελειώσουμε. Είχα πει ότι δεν υπάρχει σε καμία περίπτωση να ολοκληρωθεί η πεζοδρόμηση στην ώρα τους, είτε γιατί δεν έχουν υλικά, είτε γιατί θέλουν να δουλεύουν πενθήμερα, είτε γιατί είναι οι αργίες, είτε γιατί είναι έτσι. Το θέμα είναι ότι είναι γνωστό αυτό με το θέμα των υλικών και στην Evans δεν είχαν υλικά περίπου για 1 μήνα και 15 μέρες. Αυτό είναι ανεπίτρεπτο που συμβαίνει. Δηλαδή αυτή είναι μπανανία. Αυτό είναι το κέντρο του Ηρακλείου, ο σταυρός που λένε, το φάλι της αγοράς. Δηλαδή και έπρεπε να το δουλέψουν ακόμα και νύχτα να τελειώσει. Δηλαδή ταλαιπωρείται ο κόσμος. 2-3 άτομα έχουν πέσει εκεί. Τάπα του Λαμπρινού προχθές. Ναι. Μου λέει τέλος του μήνα θα τελειώσει το έργο. Ναι. Εσείς πιστεύετε θα τελειώσει? Μα αυτό δεν, δηλαδή, δεν είναι χώρα αυτή. Δεν είναι δήμος αυτός, ας πούμε. Είχαμε ένα απρόπτο της τελευταίας στιγμής ότι εξαντλήθηκαν τα διαθέσιμα των επιστρώσεων των πλακών και μας λείπουν περίπου 200-300 τετραγωνικά μέτρα, τα οποία αναμένονται την επόμενη εβδομάδα, ήταν εισαγόμενο το προϊόν και λόγω της αρρυθμίας που έχει δημιουργήσει ο πόλεμος στην εφοδιαστική αλυσίδα, είχαμε μια καθυστέρηση πέραν της αναμενωμένης. Ας δούμε όμως τις εικόνες που επικρατούν στη διάρκεια της τουριστικής περίοδου. Σχεδόν καθημερινά είναι τα ατυχήματα στους πεζούς, με φόντο τις δεκάδες παγίδες στο οδόστρωμα, ενώ γονείς με καροτσάκια διασχίζουν με μεγάλη δυσκολία τον πεζόδρομο. Εδώ σκοτώνεται ο κόσμος, πέφτουνε. Κανένας δεν ασχολείται. Εγώ αυτό που γνωρίζω είναι η επιχείρησή μου. Πως η επιχείρησή μου πάει φούντο. Και φταίει αυτό εδώ το πράγμα. Είχαμε 7 χρόνια τη Βικελέα απέναντι. Έτσι. 7 χρόνια. Και 4 χρόνια ένα έργο το οποίο είναι ένα χιλιόμετρο. Εδώ πέρα τα ενίκια μας ξέρετε ότι είναι πάρα πολύ ψηλά γιατί είμαστε στο κέντρο. Τα έξοδα είναι πάρα πολύ μεγάλα και δεν υπάρχει καμία μέρημνα για μας. Λυπάμαι για αυτά που συμβαίνουν. Γιατί είναι καλός άνθρωπος ο δήμαρχος. Δηλαδή δεν είναι κακός. Ίσως δεν έχει καλούς συνεργάτες. Δεν ξέρω. Κανένα δεν σκέφτηκε τα μαγαζιά των ανθρώπων που η Evans κατακρεουργήθηκε. Η δικαιοσύνη κατακρεουργήθηκε 3 φορές ενώ οι επιχειρήσεις. Όπως σημειώνουν καταστηματάρχες, η ταλαιπωρία τους διαρκεί συνολικά πάνω από 4 χρόνια, με τους ίδιους να μετρούν τις οικονομικές ζημιές και ενώ τα χρονοδιαγράμματα ολοκλήρωσης του έργου τεινάζονται συνεχώς στον αέρα. Τι να πω. Αν έρθει στο πετσί μου ο κύριος Αναστασάκης και κάθε Αναστασάκης θα το καταλάβει. Εγώ τι να του πω. Γιατί δεν με έχει ρωτήσει ποτέ ο κύριος Αναστασάκης εγώ πώς τη βγάζω. Έτσι. Δεν έχει έρθει να μου ερωτήσει, να μου πει κύριε Βαγγέλη, πώς με λένε, ξέρω εγώ. Τι έχετε πρόβλημα εσείς εδώ? Θεωρώ ότι πρέπει όλοι να κάνουμε υπομονή μερικές μέρες ακόμα. Δουλεύουμε εμείς στις υπόλοιπες εκκρεμότητες του έργου. Τοποθετούνται οι ιστοί των φωτιστικών σωμάτων. Σκάβουμε Αμαλθίας και Αμνησού, που είναι μια πρόσθετη περιοχή που αποφασίσαμε να εντάξουμε στο έργο. Σε λίγες εβδομάδες το έργο θα ολοκληρωθεί, δηλώνει ο Γιάννης Αναστασάκης, ενώ το επόμενο χρονικό διάστημα θα ξεκαθαρίσει το τοπίο γύρω από το ποιοι δρόμοι ενδέχεται να χαρακτηριστούν ως ήπιας κυκλοφορίας. Σίγουρα θα έχουμε τη Μικρή Εύανς ως πεζόδρομο και αυτό που μένει να αποφασιστεί είναι η διαχείριση του τμήματος ζωγράφου Χατζημιχάλη Γιάνναρη και 1821, που είναι πιο σύνθετο να το διαχειριστούμε.